περιγράψτε το σπίτι σας. Ένα σπίτι με κήπο, μεγάλο. Ένα σπίτι γύρω στα... Όλο το οικόπεδο ήταν γύρω στα 700 μέτρα. Οπότε το μισό ήταν σπίτι, τα 250. Το υπόλοιπο ήταν τα 250 μέτρα ήταν σπίτι. Και το υπόλοιπο ήταν κήπος. Πού βρισκόταν ακριβώς το σπίτι σας? Στην οδό Κολοκοτρώνη 19. Σε ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης? Στη μέση. Μπορεί να πει κανένας στη μέση. Θυμάστε πώς ήταν το σπίτι σας εσωτερικά? Ναι, ένα σπίτι της εποχής εκείνων. Τρεις ρόφους, με μπαλκόνια, με αυτά, όπως της εποχής εκείνης. Σε ποια συναγωγή πηγαίνατε? Στην αρχή είχαμε μια συναγωγή στο σπίτι μας μέσα, που λεγόταν Γιακοέλ. Μετά την έφυγε από εμάς και πήγε λίγο παρακάτω, δύο δρόμους παρακάτω και πηγαίναμε εκεί. Είχαμε και τη μεγάλη συναγωγή, Μπετ Σάουλ, που λέγεται, το πολύ μεγάλη συναγωγή, που ήταν και αυτή κοντά σε εμάς. Πρώτα-πρώτα στον Εβραϊσμό υπήρχε μια κοινότητα, η οποία ήταν αποτελούταν από πλούσιους παράγοντες του Βόλου, Εβραίοι, πλούσιοι Εβραίοι. Και τότε στην εποχή και κατά τη γνώμη μου ήταν τάξεις. Δεν είναι όπως είναι τώρα που ο κόσμος είτε φτωχός είτε πλούσιος. Άμα σε φτωχόπεδο δεν σε έκανε παρέα το πλουσόπεδο. Ακόμη και στη συναγωγή που πηγαίναμε έχω ορισμένες σκέψεις από την εποχή εκείνη που εμάς τα φτωχόπεδα, επειδή τα ρούχα μας δεν ήταν αυτά που ήταν τα παιδιά των πλουσίων, ήταν φτωχά ρούχα όπως δείτε ένα φτωχόπεδο. Και δεν μας αφήναν να μπούμε και μέσα στο κύριο Καλ. Αλλά ήμασταν, μόλις μπαίνεις μέσα, ήταν κάτι πάνκι. Εκεί μας αφήναν, εκεί δηλαδή ο Σαμάς, έχει υπόψη ο Σαμάς. Ο Σαμάς μας, εκεί θα καθίστε. Εκεί θα καθίστε, όχι εμείς πιο κάτω, δηλαδή να μπούμε μέσα. Ενώ αντιθέτως τα παιδιά των πλουσίων πήγαιναν εκεί που ήταν οι γονείς, σε θέσεις οι οποίες είχαν προπολιθεί για τις γιορτάδες, μιλάμε, Ρωσανά, Κιπούρ κλπ. Τότε στις θέσεις έπρεπε να αγοραστεί η θέση που θα καθίσει και η γυναίκα και ο άντρας. Οι φτωχοί που δεν είχαν να αγοράσουν θέσεις ήταν β' κατηγορία από πίσω δηλαδή, στο υπηρών. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Και με έχει μείνει ακόμη στο μυαλό μου ότι αυτό το πράγμα που γινόταν δεν ήταν σωστό. The Jewish people from Salonika, they are Spanish. Spanish. Even all the trouble that they had in Spain, they were deported from there. Spanish. Their language was Spanish. I went to Salonika as newlywed. I went to the temple the day of Rosh Hashanah with my ticket paid. They threw me out of the synagogue because I didn't speak Spanish. No, they used to say, no habla español, no judío. That is in their Spanish language. You don't speak Spanish, you are not Jewish. That's their attitude.